όταν δημιουργήσεις αρμονία στη ζωή σου μεταξύ του μυαλού, δηλαδή των αποφάσεών σου, των προτιμήσεών σου, τα πράγματα που θεωρείς εσύ σημαντικά, εγώ τα λέω αρχές αυτά. Αυτά που θεωρείς δηλαδή εσύ σημαντικά για τον εαυτό σου, αυτά που δεν θα απαρνιώσουν, αυτά που όποτε τα απαρνιέσαι νιώθεις πολύ άσχημα, αυτά τα θεωρώ αρχές. Οπότε όταν εμείς φέρουμε τη δράση μας, την κίνησή μας σε αρμονία με τις αρχές μας, εγώ αυτό είναι που θεωρώ ευτυχία. Δηλαδή θεωρώ ότι η αρχή μου είναι η αγάπη του εαυτού και η αγάπη γενικότερα. Όταν ζω μια ζωή σε αυτό το σημείο, τότε έχω ευτυχία. Όταν ζω μια ζωή η οποία είναι μια διαρκής ανάταση, μια διαρκής εξέλιξη, μια διαρκής αναβάθμιση, νιώθω ότι είμαι αληθινός στον εαυτό μου, σύμφωνα με το Κωνσταντίνο Κάντα, άρα νιώθω ευτυχία. Και την πιο γενική έννοια της πληρότητας μπορεί να συμπεριλαμβάνει και άλλα πράγματα μαζί. Και περισσότεροι όταν λέμε ένα μόνο, δεν εννοούμε ένα μόνο, ίσως να εννοούμε ότι αυτό είναι το κύριο ή αυτό που μας κατέβηκε αυτή τη στιγμή να πούμε. Αλλά όταν φέρουμε αυτή την αρμονία, έχουμε και μερικές ακόμα παράπλευρες, όχι απώλειες, παράπλευρα bonus. Έρευνες στην Αμερική από το Delivering Happiness, το οποίο είναι μια από τις πιο δραστικές, μη κερδοσκοπικές, που βοηθάνε τις εταιρείες να δημιουργήσουν ευτυχισμένους υπαλλήλους, μας έφερε αυτό. Οπα. Το οποίο δεν φαίνεται. Το οποίο δεν φαίνεται, συγγνώμη. 300% μεγαλύτερη δημιουργικότητα στους υπαλλήλους, αλλά και στα αφεντικά, όταν είναι αρμονική η εταιρεία με τα θέλω και με τις πράξεις της. 37% περισσότερες πωλήσεις. 46% μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία, αυτά τα έχουμε δουλέψει με τον Άγγελο. 50% λιγότερα ατυχήματα. 44% λιγότερες αποχωρήσεις ή παρετήσεις. Και 66% λιγότερες μέρες ασθένειας. Πάρα πολύ μεγάλα νούμερα. Και αυτά τα κάνουν σε μεγάλες εταιρείες, οπότε ξέρεις ότι σαν γενικός αριθμός ισχύει. Μπορεί στη δική σου εταιρεία, επειδή είσαι πολύ σκληρός με τους υπαλλήλους, να μην τολμούν να πάρουν άδεια, αλλά σε γενικές γραμμές αυτά τα νούμερα είναι που μπορούμε να πούμε ότι ισχύουν.